Σεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι κύριοι καθηγητές, ιεροψάδες, κυρίες και κύριοι, με χαρά σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο σεμινάριο ψαλτικής τέχνης που διοργανώνει η Βυζαντινή Χοροδία Κερκύρας με τη συνεργασία του Οδείου Κερκύρας και με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Κερκύρας, Παξών και Διαφοδίων Νήσων, κυρίου κυρίου Νεκταρίου. Η πρωτοβουλία μας αυτή για τη διοργάνωση ενός σεμιναρίου ψαλτικής τέχνης φανερώνει την επιθυμία μας για μεγαλύτερη γνώση και μελέτη στην ελληνική και λεγόμενη βυζαντινή εκκλησιαστική μας μουσική και γενικότερα στην ψαλτική μας τέχνη. Γιατί η ψαλτική τέχνη είναι τέχνη και επιστήμη με όλα τα χαρακτηριστικά των τεχνών και των επιστημών. Αυτό κάνει φανερή την ανάγκη για καλύτερη και συστηματικότερη γνώση και σπουδή της ψαλτικής παραδόσεως, ιδιαίτερα εδώ στην Κέρκυρα, το νησί της μουσικής και της τέχνης, το νησί του πολιτισμού, όπου η μουσική γνώση απαιτεί υψηλό επίπεδο και σωστή και αξιοπρεπή αντιπροσώπηση. Έχουμε την ταπεινή άποψη ότι η καθιέρωση των σεμιναρίων της ψαλτικής τέχνης αποτελούν αναγκαιότητα για την πρόοδο και την προώθηση της τέχνης μας, παράλληλα βέβαια και με άλλες αναγκαίες πρωτοβουλίες και δράσεις. Σας καλούμε λοιπόν να συμβάλλουμε όλοι μαζί στην επιτυχία αυτής της πρωτοβουλίας μας και στη συνέχιση της με ζήλο, συνείδηση και αγάπη. Το πρώτο σεμινάριο ψαλτικής τέχνης που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2014 ήταν αφιερωμένο στην επέτειο των 200 χρόνων από τη μεγάλη μουσική μεταρρύθμιση των τριών διδασκάλων Χρυσάνθου, Γρηγορίου και Χουρμουζίου, οι οποίοι επενέθηκαν αλλά και κατακρίθηκαν για την επιλογή τους να μεταρρυθμίσουν τη σημειογραφία της μουσικής μας, κάνοντας την πιο εύκολη για τους νέους μαθητές, αλλά αφήνοντας πολλά σημεία σκοτεινά και δυσνόητα ως προς την κλίδα της παλαιάς μουσικής και πολλά θεωρητικά θέματα τα οποία η σύγχρονη μουσική έρευνα μελετά και αποκαλύπτει ενδιαφέρουσες πτυχές και απόψεις για τα περί τη μουσική και ψαλτική τέχνη αμφισβητουμένων ζητημάτων. Αυτό το γεγονός καθιστά ακόμη πιο αναγκαία τη διαρκή μας ενημέρωση σε θέματα που αφορούν την ψαλτική τέχνη, αφενός μεν γιατί η τέχνη ποτέ δεν τελειώνει και δεν εξαντλείται, αφετέρου γιατί η επιστήμη πάντα προχωρά και εξελίσσεται, πάντοτε όμως βασισμένη στη ρίζα της παραδόσεως και των παραδεδομένων από τους παλαιούς, αυτό που ονομάζουν παράδοση. Το δεύτερο σεμινάριο ψαλτικής τέχνης, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό και την Οκτωηχία, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε ιστορικά θέματα, θέματα σχέσεων της ψαλτικής με τη δημόδη μουσική, την παγκόσμιότητα της βυζαντινής μουσικής και τις επιδράσεις της στη μουσική των άλλων λαών. Θέματα θεωρίας και ερμηνείας της ψαλτικής τέχνης, θα έχουμε δηλαδή την ευκαιρία να επισκοπήσουμε σχεδόν όλο το πεδίο της γνώσης της ψαλτικής τέχνης. Ευελπιστούμε στη συνέχεια να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε τα επόμενα σεμινάρια με στόχο να θυμηθούμε, να μάθουμε, να προβληματιστούμε και να προχωρήσουμε τη γνώση μας λίγο παραπέρα πάνω σε θέματα ενδιαφέροντα της ψαλτικής μας τέχνης. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες και τον σεβασμό μας στον Σεβασμιότατο Ποιμενάρχη μας, Μητροπολίτη Κερκύρας Παξών και Διαφοδίων Νήσων, κυρίο κυρίο Νεκτάριο, με τις ευλογίες του οποίου δραστηριοποιείται η χοροδία μας. Ακόμη θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Οδείο Κερκύρας για την άριστη συνεργασία του, τον Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας και τον Πρόεδρό του για την παραχώρηση του χώρου που μας φιλοξενεί απόψε, τους αξιότιμους καθηγητές και εισηγητές του σεμιναρίου, αλλά και όλους εσάς που συμμετέχετε και παρακολουθείτε στο δεύτερο σεμινάριο ψαλτικής τέχνης. Παρακαλώ τον κύριο Αντίοκο να προεδρεύσει το πρώτο μέρος του σεμιναρίου μας. Καλή παρακολούθηση, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ.